θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τη χρηματιστηριακή αγορά, διότι είναι στο επίκεντρο. Είμαστε 2-24 ώρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της χώρας. Λιγότερο μάλλον από 2-24 ώρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο στούντιο της BC, να ξεκινήσουμε με την κυρία Τσιπαρέα, είναι η συνάδελφος η Αμαλία Ικάτζου. Καλημέρα, Αμαλία. Καλημέρα. Και ο κύριος Νίκος Κουριάς από τη Σημεία Cost Advisors Services. Κύριε Σκουριά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σκουριά, μια πρώτη εκτίμηση για το πώς ακριβώς θα κινηθεί το χρηματιστήριο, κινείται το χρηματιστήριο, τα πρώτα δείγματα που δείχνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν εν ολίγης αναμενόμενο. Απλώς η διαφορά ήταν μη αναμενόμενη. Νομίζω ότι το χρηματιστήριο θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να αφομοιώσει το αποτέλεσμα και να δει το πού θα κινηθεί η νέα κυβέρνηση. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως έδειξε και η χτεσινή συνεδρίαση, το έχουν οι τράπεζες. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε αυτό το τομέα. Πρώτον, γιατί υπήρχαν μεγάλες εκροές καταθέσεων το προηγούμενο διάστημα. Και επιπλέον φημολογείται ότι θα υπάρξει και αλλαγή στις δικήσεις. Ακριβώς αυτό, γιατί το λέγαμε και χθες με την Αμαλία Τικάτζου. Αμαλία, λέγαμε ότι η αλλαγή στις διοικήσεις των τραπεζών, γιατί βλέπω και σήμερα αυτή την ώρα συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις, έχουν ένα κομμάτι για ανησυχίας, είναι αυτό. Ανησυχίας εντός εκτός αγωγικών, φυσικά. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, από χθες έχει ξεκινήσει μια πληροφορία, φημολογία θα έλεγα, για αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών. Παίζουν και ονόματα. Δεν τα αναπαράγουμε εδώ στο SBC. Πάντως δεν υπάρχει αντίδραση από την Κουμουνδούρου, να το πούμε αυτό, σε αυτές τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα. Ωστόσο, κάποιοι θεωρούν ότι σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές. Από εκεί πέρα, να επισημάνω ότι και η Moody's χθες είπε ότι ίσως οι ελληνικές τράπεζες χρειαστούν 65 δις χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι μικρό το ποσό. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν δημιουργεί αναπόφευκτα πιέσεις και στους τραπεζικούς τίτλους και καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τράπεζο κεντρικό, θεωρώ ότι από εκεί θα εξαρτηθεί και Πάντως αυτό το βλέπουμε, κύριε Σκουριά, να αποτυπώνεται κάπως στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Όλη δηλαδή αυτή η ανησυχία, οι αναφορές των διεθνών οίκων και για την πορεία της οικονομίας αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Σίγουρα, καταρχήν πέρα από το τραπεζικό κλάδο, νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και αβεβαιότητα στο τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι έχουμε από τη μία μεριά ένα πρόγραμμα το οποίο φαντάζει λίγο φιλόδοξο και μάλλον δύσκολο να εφαρμοστεί. Επιπλέον υπάρχει η ανησυχία στο τι θα γίνει με την Τρόικα, δηλαδή θα έρθουμε σε αντιπαράθεση ή θα βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση. Και επίσης αν το πρόγραμμα θα παραταθεί. Θυμίζω ότι αν δεν παραταθεί το πρόγραμμα το οποίο λύγει 28 Φεβρουαρίου, οι τράπεζες έχουν ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόβλημα. Εφόσον τα ομόλογα τα οποία εγγυάται το ελληνικό κράτος, τα τραπεζικά ομόλογα, τα οποία εγκυρέται το ελληνικό κράτος και χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ως collateral για να πάρθει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θα δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης. Πάντως νομίζω, γιατί έχει γίνει αναφορά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να λάβουν και, και σημαντικές θέσεις σε αυτή την κυβέρνηση, λένε ότι για μας η παράταση είναι σίγουρη μέχρι τον Ιούλιο. Και από τη στιγμή που και από την Ευρώπη και από το Eurogroup διαμηνύουν μέσα πλησαφώς ότι εφόσον μας ζητήσει η Ελλάδα μια νέα παράταση, εμείς θα τη δώσουμε. Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, διότι τότε λήγουν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και νομίζω ότι ίσως η αγορά να προεξοφλεί ή να έχει προεξοφλήσει. Θα το δούμε αυτό, κύριε Σκουριά, αυτή την παράταση. Κοιτάτε να δείτε, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αυτή τη στιγμή κρατάνε μια στάση αναμονής και κατά την άποψή μου, είναι διαθετημένοι να συζητήσουν. Νομίζω ότι περιμένουν ήδη, το δήλωσε ο Ντιουέζενμπουργκ, ότι περιμένει τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της νέας ελληνικής κυβέρνησης, ό,τι αφορά το OSI, στις 16 Φεβρουαρίου, που είναι το επόμενο Eurogroup. Του τέστην, νομίζω ότι δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως το λεγόμενο outright haircut, δηλαδή κούρεμα στα ομόλογα. Αυτό νομίζω ότι δεν το αποδέχονται ούτε οι Γερμανοί για λόγους πολιτικούς, αλλά δεν θα μπορούν να το δεχτούν και κάποιες μικρότερες χώρες, γιατί θυμίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει από τα εθνικά κοινοβούλια. Όμως το OSI, δηλαδή να μειωθούν οι τόκοι ενδεχομένως στα διμερή κρατικά δάνεια, τα οποία αυτή τη στιγμή πληρώνουμε Euribor συν 50 πόντους, θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι, Euribor flat. Εντάξει, ή μια επέκταση της αποπληρωμής των λήξεων ή επίσης
κάποια αναβολή στην πληρωμή των τόκων σε κάποια από αυτά τα δάνεια. Αυτά φυσικά είναι, θα, είναι σημα, θα είναι η εξέλιξη, μάλλον η απόφαση, η Αμαλία, το έχουμε ξαναπεί Σωστά. αυτό, για, την, για το θέμα της διευθύνσης του ελληνικού χρέους, διότι οι Ευρωπαίοι λένε δεν θα υπάρξει διαγραφή. Αυτό το, κούρεμα το, των Ευρωπαίων, το κούρεμα των Ευρωπαίων είναι, Αμαλία, νομίζω, η μείωση των επιτοκίων. Ακριβώς. Αυτό είναι ο κούρεμα. Πάντως νομίζω ότι η αγορά σήμερα περιμένει και το απρόσωπο που θα στελεχώσουν το οικονομικό επιτελείο. Είναι και αυτό για την αγορά, κύριε Σκουριά, δεν είναι έτσι. Θέλουν να δουν και ποιοι θα είναι στο οικονομικό επιτελείο, με ποιους θα διαπραγματευτούν, ποιοι θα διαπραγματευτούν με τους Ευρωπαίους το νέο πρόγραμμα, όπως και αυτό και αν ονομάζεται. Και από εκεί πέρα, βέβαια, το ελληνικό χρηματιστήριο θα επηρεάζεται αναλόγως και των εξέλιξεων που θα υπάρχουν στο μέτωπο και με την Τρόικα και με τους Ευρωπαίους και βέβαια από το μέτωπο των τραπεζών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς νομίζω ότι η αβεβαιότητα λιγάκι θα παραταθεί. Θυμίζω ότι 5 Φεβρουαρίου νομίζω ότι θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη τη κυβέρνηση. Αλλά... Τότε συγκροτήσετε το σώμα για να ναι. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες άτυπες διαπραγματεύσεις ενδεχομένως ή συζητήσεις με τους εταίρους μας έχουν ήδη ξεκινήσει ή μάλλον θα ξεκινήσουν άμεσα, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Και θυμίζω ότι πέρα από τις εκροές καταθέσεων στις τράπεζες, ο Δεκέμβρης και ο Γενουάριος παρουσίασαν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα. Δηλαδή, θυμίζω ότι υπήρχαν μεγάλη πτώση στα έσοδα και μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα από ό,τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν πολύ μειωμένο σε σχέση με τους στόχους του 2014. Πράγμα που δημιουργεί ένα χρηματοδοτικό κενό και πρέπει η νέα κυβέρνηση τάχιστα να το διαχειριστεί. Ακριβώς. Διότι η Τρόικα μας έλεγε ότι είναι σχεδόν 1,5-2,5 δισεκατομμύρια το δημοσιονομικό κενό του 2015. Αν βάλουμε και την υστέρηση μόνο των φορολογικών εισόδων 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Σκουριά, αντιλαμβανόμαστε ότι η επόμενη κυβέρνηση έχει στα χέρια της μια δημοσιονομική βόμβα, όπως λέμε εδώ στο SBC, που θα πρέπει να τη διαχειριστεί. Όποια κυβέρνηση και να ήταν, θα έπρεπε να τη διαχειριστεί. Να σας κάνω το άλλο ερώτημα. Πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί το χρηματιστήριο προκειμένου να δει την επόμενη μέρα, είτε με αισιοδοξία είτε με απεσιοδοξία, θα είναι ο χρόνος που θα ανακοινώσει η νέα κυβέρνηση το πρόγραμμά της, δηλαδή να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της, τότε θα είναι ο χρόνος που θα αποτιμήσει το χρηματιστήριο την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο για να αποτιμήσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δούμε το τι επιθυμεί ή προτίθεται να κάνει η νέα κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι το κομβικό σημείο είναι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας. Νομίζω ότι όσο δεν καταλήγουμε σε κάποια συμφωνία, η αβεβαιότητα θα επηρεάζει όχι μόνο την οικονομία, αλλά και το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή αδυνατεί να προξιοφλήσει το οτιδήποτε. Πιστεύω ότι θα κρατήσει μια στάση αναμονής, με την έννοια ότι δεν βλέπω μεγάλο πτωτικό ρίσκο, εκτός και αν συμβεί κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε, και θα αναμένει να δει πραγματικά πώς θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις και τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Πάντως το χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών, Αμαλία, είναι ο υψηλός δείρος. Αυτό θα το ρωτήσω τον κύριο Σκουριά τώρα. 7,8 εκατομμύρια. Ποιοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, είναι πράγματι ξένοι, επανήλθαν ξένοι στο ελληνικό χρηματιστήριο? Βλέπουμε αυξημένους όγκους και αυξημένη εναλλακτική δραστηριότητα. Πού αποδίδεται αυτό το γεγονός? Δεν έχω κάποια πληροφορία, αλλά δεδομένου ότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι στην αγορά και θεωρώ ότι μάλλον γίνονται αγορές από το εξωτερικό. Με την έννοια ότι ο Έλληνας θεσμικός ή ο Έλληνας ιδιώτης επενδυτής δεν θα άγγιζε αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της αβεβαιότητας. Και νομίζω ότι το έξυπνο χρήμα γενικότερα είναι οι ξένοι. Δεν υπάρχει ρευστότητα όμως, κύριε Σκουριά, σε ό,τι αφορά και τους Έλληνες και που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και επιφυλακτικότητα παράλληλα, αλλά είναι και θέμα ρευστότητα σίγουρα. Σίγουρα και γενικότερα οι Έλληνες επενδυτές θα έλεγα ότι είναι followers, ακολουθούν τους ξένους. Θυμίζω το τι έγινε μετά το OSI, μάλλον μετά το κούρεμα του 12, όπου τα ομόλογα τότε, τα ελληνικά νέα ομόλογα τα οποία προέκυψαν το κούρεμα, είχαν φτάσει σε, ας το πούμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα τάρταρα, και ουσιαστικά αγοράζαν ξένοι είτε αντισταθμιστικά ταμεία, τα λεγόμενα hedge fund, ή το έξυπνο χρήμα. Οι Έλληνες ακολούθησαν με μεγάλη καθυστέρηση. Εμένα πάντως αυτό που με έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βλέπω και πολιτικούς αλλά και στελέχη να ασχολούνται με το χρηματιστήριο. Και όταν λένε ασχολούνται, δεν είναι να επενδύουν στο χρηματιστήριο, είναι να βλέπουν τις κινήσεις και τις προθέσεις των επενδυτών, που όπως είπατε και εσείς, κύριε Σκουριά, απ' έξω είναι αυτοί. Οι ξένοι επενδυτές είναι αυτοί που, οι οποίοι
κάνουν το μεγαλύτερο παιχνίδι στο ελληνικό χρηματιστήριο και αφομοιώνουν και παίρνουν το κλίμα. Και ακόμα και η προεκλογική περίοδο κύλησε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στις επιθέσεις των αγορών που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και στο χρηματιστήριο και στα ελληνικά ομόλογα. Και αυτό το έχει φανεί, αμαλία, και πάνω στο χρηματιστήριο Κονταμπλό. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει γύρω στις 800 μονάδες αυτή την ώρα. Είμαστε 816. Να. Είναι, νομίζω, ένα σημείο το οποίο το παρακολουθούν. Και έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πάντως, βλέπω τον τραπεζικό. Να επισημάνουμε πάντως και για την Τράπεζα Αττικής, κάτι, αμαλία, ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη άνοδο. Σήμερα έχουμε στο συν 5%. Υπάρχει μια εφημολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να την κάνει αναπτυξιακή τράπεζα. Ναι. Και γι' αυτό ανεβαίνει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει. Είναι φήμες. Δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, επειδή ξέρεις ότι είναι σε κρεμότητα η αύξηση κεφαλαίου της Αττικής, είναι η μόνη τράπεζα. Μη συστημική βεβαίως, που θα πρέπει να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου και όπως είχε αποφασιστεί, θα έμπαινε το ΤΣΜΕΔΕ τελικά, γιατί τα hedge funds και όλοι αυτοί οι επενδυτές οι ξένοι φαίνεται ότι τελικά δεν τα βρήκαν με τη διοίκηση. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Πότε θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου, ποιοι θα μπουν, τι ακριβώς τράπεζα θα είναι, και είναι ένα σενάριο που παίζει αυτό να γίνει αναπτυξιακή τράπεζα. Λοιπόν, αυτό ό,τι αφορά την Αττική, γιατί μας έχει κάνει εντύπωση και χθες και σήμερα. Εντάξει, είναι τα γνωστά αυτά περίεργα του ελληνικού χρηματιστηρίου που βλέπει μετοχές ξαφνικά να. Εντάξει, αυτή την ώρα για παράδειγμα η Αττική έχει ένα τζίρο 17.000 ευρώ. Γι' αυτό το λέω. Σε σχέση και με τις υπόλοιπες τράπεζες. Κύριε Σκουριά, κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Το έχουμε επισημάνει με την Αμαλία Δικάτζο εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι ο τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο σωρεύεται σε 20-25 μετοχές και λιγότερες ίσως. Ενώ υπάρχει μια πληθώρα ελληνικών μετοχών, εισηγμένων εταιριών. Τι ακριβώς σημαίνει, γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός πάνω σε ελληνικές μετοχές? Νομίζω ότι είναι προφανή η απάντηση. Από τη στιγμή που το ελληνικό χρηματιστήριο μάλλον κινείται από ξένους επενδυτές, ξένοι επενδυτές προτιμούν μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλη εμπορευσιμότητα για να μην υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στους συγκεκριμένους τίτλους. Δηλαδή να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν άνετα, χωρίς προβλήματα. Σπανίως ασχολούνται με μεσαίες εταιρείες και θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο story σε αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες και μακροπρόθεσμος ορίζοντας, για να μπει ο ξένος και να ξέρει ότι okay, δεν χρειάζεται να βγω αύριο το πρωί και μπορώ να κρατήσω μια θέση. Το σκεπτικό ποιο είναι όμως, κύριε Σκουριά, για να εστιάσει κάποιος πάνω σε μια συγκεκριμένη εταιρεία? Είναι τα θεμελιώδη αυτή την ώρα, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει ή ο ισολογισμός κάθε εταιρείας, ή είναι απλά το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη χώρα και στην οικονομία? Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή, καταρχήν κοιτάμε τα θεμελιώδη δεδομένα και μετά κοιτάμε και το risk premium της χώρας. Δηλαδή μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία και να μην θέλει κάποιος να επενδύσει σε αυτή, διότι υπάρχει το country risk και σίγουρα η μετοχή θα πιεστεί για αυτούς τους λόγους. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα επί τούτου και νομίζω ότι είναι και η ορθή στρατηγική. Εκτός και αν ο ξένος επενδυτής έχει πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα μπροστά του και δεν τον νοιάζουν οι μεταβολές, οι βραχυπρόθεσμες μεταβολές, και ούτως ώστε παίρνει μια θέση τώρα και δεν τον ενδιαφέρει το volatility στις τιμές των μετοχών. Ναι, είναι και αυτό είναι το σκεπτικό ίσως των περισσότερων που δραστηριοποιούνται ή κινούνται ή παρατηρούν το ελληνικό χρηματιστήριο. Όσο μιλούμε, βλέπω το γενικό δίκτυο να αυξάνει κατά 0,6% αμαλία, 818,41 μονάδες, ο τζίρος στα 9,5 εκατομμύρια. Μεταβλητότητα. Έχουμε μια μεταβλητότητα, η οποία έχει φανεί και από χθες, αν και είδαμε στο τέλος του ελληνικού χρηματιστηρίου, στη χθεσινή συνεδρίαση μάλλον, το πώς κινήθηκε. Δεν ξέρω αυτό αν έχει σχέση με τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Περιμένουν δηλαδή την νέα κυβέρνηση. Νομίζω, ναι, ότι θα έχουμε αντίδραση της αγοράς με το που ανακοινωθούν τα ονόματα. Νομίζω ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω θα δούμε πώς θα αντιδράσει το χρηματιστήριο. Πάντως περιμένουν τη νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Και τα μηνύματα που είχαμε και χθες από το Eurogroup επίσης. Διότι όλοι λένε, κύριε Σκουριά, και θέλω ένα σχολείο και πάνω σε αυτό, όλοι μας λένε ότι θα σας βοηθήσουμε, θα συνεχίσουμε, μόνο αν προχωρήσετε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχετε υποσχεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό βλέπουμε στο πάνω και χρηματιστηριακά τουλάχιστον, ότι κάθε φορά που υπάρχει μια δήλωση, μια τοποθέτηση, μια εκτίμηση ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα προχωρήσουν ή δεν θα τηρηθούν δεσμεύσεις, βλέπουμε αντιστοίχως και το χρηματιστήριο να αντιδρά. Νομίζω ότι οι ξένοι θέλουν να δώσουν έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, γιατί όλο αυτό το διάστημα της κρίσεως δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Και θυμίζω ότι η ελληνική οικονομία είναι μη ελκυστική οικονομία, δηλαδή δεν μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό, διότι υπάρχουν πολλά μεγάλα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Η οικονομία μας είναι μη ανταγωνιστική. Θα πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο εξαγωγικός τομέας.
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα εσωτερικά για να μπορέσουν να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Θυμίζω ότι έχουμε ζήσει μια βαθιά ύφεση με μια υποχώρηση του ονομαστικού ΑΕΠ 25% και ουσιαστικά μεγάλη μερίδα των τιμών δεν έχουν πέσει. Και το deflation ή μάλλον ο αποπληθωρισμός που ζούμε αυτή τη στιγμή οφείλεται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά όχι στις βασικές υπηρεσίες και προϊόντα. Τουτέστην, η οικονομία πρέπει να μεταμορφωθεί. Πιστεύω ότι οι ξένοι θα δώσουν τρομερά μεγάλη έμφαση σε αυτό και θα, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, η οποιαδήποτε ανταλλαγή συμφωνία θα προβλέπει συμφωνία για μεταρρυθμίσεις και ο SI. Σας δίνουμε το SI που δεν το δώσαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αναδιάρθρωση του χρεών, ναι, του δημόσιου τομέα. Ναι, αναδιάρθρωση με την έννοια επέκταση των επιμήκυση μάλλον των δανείων, μείωση ενδεχομένων των επιτοκίων. Και εσείς όμως κάντε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να δώσετε μια όθηση στην ανάπτυξη και επιπλέον άμα τα κάνετε αυτά, εφόσον δώσετε και μια όθηση στην ανάπτυξη, οι στόχοι του πρωτογενής πλεονάσματα θα μειωθούν, εφόσον θα έχετε ανάπτυξη, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη πρωτογενή πλεονάσμα και ούτως ώστε ουσιαστικά η λιτότητα θα μειωθεί επίσης. Αυτό και να κλείσουμε αυτό. Σε περίπτωση που λοιπόν επιτευχθεί όλη αυτή η διαδικασία, έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, όχι τόσο υψηλά, διότι θα έχουμε και λιγότερους στόχους και θα έχουμε και μια ελάφρυνση στο χρεώσμα. Αυτούς τους τρόπους προφανώς έχουν αναλυθεί και εσείς μας περιγράψατε. Χρηματιστηριακά θα έχουμε κάποιο όφελο σε αυτό? Δηλαδή, γιατί βλέπουμε το χρηματιστήριο και είναι τιμή υποαξίες. Το γνωρίζουμε αυτό, κύριε Σκουριά, τους ή άλλως. Καταρχήν, από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί η αβεβαιότητα, πιστεύω ότι το χρηματιστήριο θα αντιδράσει. Τώρα, το πού θα πάει δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί αυτή, έχουμε δει, δηλαδή, έχουμε μετρήσει την αβεβαιότητα. Έχει κάνει ένα απίστευτο, μια κρυκτική άνοδο το τελευταίο δίμηνο, η οποία ουσιαστικά αντανακλά και την πτώση του χρηματιστηρίου, έτσι. Με που θα εξαλειφθεί αυτή η αβεβαιότητα, το χρηματιστήριο μάλλον θα αντιδράσει θετικά προς τα πάνω και μετά η οποιαδήποτε άλλη κίνησή του θα εξαρτηθεί από τα θεμελιώδη δεδομένα και τα μακροοικονομικά δεδομένα. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στην κανονικότητα. Ναι, σωστά, όπως το τοποθέτησε ο κ. Σκουριάς. Αλλά θα πρέπει καταρχήν, όπως είπε και ο κ. Σκουριάς, να υπάρχει κάτι θετικό στον ορίζοντα. Δηλαδή να εξαλειφθεί αυτό το ρίσκο που έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω και τη προεκλογική περίοδου, τη προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Αυξήθηκε πάρα πολύ και το είδαμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Βέβαια, είδαμε και συνεδριάσεις κ. Σκουριά που ήταν πολύ έντονα ανωδικές μέσα στην προεκλογική περίοδο και την προηγούμενη Παρασκευή είδαμε ένα τίναγμα της αγοράς. Βέβαια, στη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είδαμε ένα πτώση και ευστοποίηση κερδών. Τα έχουμε αυτά οι περίοδοι αυτή. Νομίζω ότι πιο ενδεικτική αγορά, ούτως ώστε κάποιος να παρατηρήσει τις μεταβολές του κλίματος, είναι η αγορά των ομολόγων. Δηλαδή, μόλις δείτε ότι τα spread θα αρχίζουν να συρρυκνώνονται, νομίζω ότι θα ακολουθήσει και το χρηματιστήριο άμεσα. Δηλαδή, αυτό θα είναι δείγμα της μείωσης του ρίσκου και της αβεβαιότητας. Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε. Και όσο περνάει η ώρα, ανακοινώσεις προσώπων που θα στελεχώσουν το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Ιάννης Βαρουφάκης ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας μας. Με αυτό λοιπόν θα διαπραγματευόμαστε. Με αυτόν λοιπόν θα συνομιλούν και οι επιστατές, κύριε Σκουριά. Θα δούμε αν και το χρηματιστήριο. Πώς μάλλον θα δει το χρηματιστήριο και την τοποθέτηση του κύριου Βαρουφάκη ως νέος τσάρος της ελληνικής οικονομίας. Ηλεκτρική καρέκλα πάντως, του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Λοιπόν, σε Ιρλανδικό ραδιόφωνο το ανακοίνωσε μάλιστα ο κύριος Βαρουφάκης αυτό. Ιρλανδικό. Σε Ιρλανδικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, κύριε Σκουριά, να σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Αμαλία, ευχαριστώ, Βασίλη. Και σένα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.